Έκθεση Κυνηγεσία 2023, για άλλη μία φορά, είναι μαζί μας ο κύριος Παλάφας. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σταθερά υποστηριχτής του κυνηγητικού κόσμου, παρότι ο ίδιος δεν είναι κυνηγός, αλλά ξέρει ότι αν κάποιοι νοιάζονται περισσότερο για τη φύση, είναι οι ίδιοι κυνηγοί. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας στην έκθεση, κύριε Παλάφα. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους κυνηγούς πρωτίστως, μέσα από τα Ερδιανά, μέσα από τα... Γιατί όλα αυτά τα χρόνια σας έχουμε δει, είστε σταθερός υποστηριχτής, ναι, των κυνηγών. Τώρα, μια και το λέτε, το είπα και προηγούμενα, εγώ μοιήθηκα στην αγάπη στο κυνήγι και στην μεγάλη εκτίμηση προς τους κυνηγούς από τον Αείμνηστο Παπαδόδημα, τον πρόεδρο, τον Νίκο πρώην Παπαδόδημα, πρόεδρο, ναι. Έχει εκλείψει πλέον, δεν είναι ζωή, της Συνομοσπονδίας. Μια εμβληματική πραγματικά μορφή, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ο οποίος όταν τον πρωί το είχα γνωρίσει με βάση τις αρμοδιότητές μου και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εντυπωσιάστηκα. Εντυπωσιάστηκα για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του και με έπεισε πλήρως, βέβαια βρήκε πρόσφορο έδαφος, είναι η αλήθεια, στο ρόλο το θετικό του κυνηγιού, των κυνηγών, για την προστασία της βιοποικιλότητας, για την προστασία της φύσης, για την προστασία του περιβάλλοντος. Και από τότε πραγματικά, όταν με καλείτε, όταν μου δείτε ευκαιρία, είμαι μαζί με τους φορείς σας, εκφράζοντας τη στήριξή μου στο έργο και στην προσπάθεια και στις δραστηριότητες των κυνηγών. Και έχετε δει βέβαια και όλο αυτό, αφορμός για τις εκθέσεις, όλο αυτό το επιστημονικό προσωπικό που απαρτίζει τις ομοσπονδίες κυνηγετικές, με σκοπό και μόνο να γίνονται μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος και του θυράματος. Σήμερα και χθες, αλλά κυρίως σήμερα και ακόμη περισσότερο αύριο, διάφορες δραστηριότητες όπως αυτές που αναφέραμε πρέπει να στηρίζονται και να υποστηρίζονται από μια επιστημονική τεκμηρίωση. Και το ότι οι φορείς σας, η συνομοσπονδία, οι ομοσπονδίες, οι σύλλογοι προσβλέπουν και προστρέχουν στην επιστημονική τεκμηρίωση, αυτό μόνο θετικό μπορεί να παράξει, λέω και πάλι, για την σχέση την ουσιαστική ανάμεσα στο περιβάλλον, στη φύση, στη βιοποικιλότητα και στο κυνήγι. Και θα ήθελα βέβαια και εδώ τη βοήθειά σας, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ακόμη και το φυσικό περιβάλλον έχει γίνει στόχος ιδιωτικοποίησης, στόχος εκμετάλλευσης, στόχος δημιουργίας κλειστών και περίφρακτων πρώην δημόσιων χώρων. Πόσο μπορεί το κυνήγι, όπως το παρατηρείτε εσείς, να βοηθήσει στο να μην γίνει κάτι τέτοιο στην ελληνική ύπαιθρο? Κοιτάξτε, νομίζω, χωρίς να θέλω να προστρέξω ή να μιλήσω προεκλογικά, γιατί είναι και μια τέτοια περίοδος, αυτό έχει να κάνει με την πολιτική βούληση της κάθε κυβερνήσεως. Αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται για το δημόσιο καλό, ενδιαφέρεται για την προστασία του δημοσίου, πρωτίστως, όχι σε βάρος της υγιούς επιχειρηματικής ή όποιας άλλης δραστηριότητας, αλλά μιλάω για τα βασικά ζητήματα, οι δασικές εκτάσεις, παραδείγματος χάρη τα δάση μας, η προστασία του περιβάλλοντος εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, θα έλεγα ότι από την πλευρά μας, λέω και πάλι είναι θέμα πολιτικούς βουλήσεως της κάθε κυβέρνησης, από την πλευρά της δικιάς μας και από τα δείγματα που δώσαμε την πρώτη φορά που κυβερνήσαμε μέχρι στιγμής, γιατί δεν έχουμε καμιά μεγάλη προϊστορία κυβερνητικών ευθυνών, δώσαμε, λέω και πάλι, και στον τομέα αυτών ένα δείγμα γραφής του ενδιαφέροντός μας και της έγνοιας μας ακριβώς για την προστασία του δάσους και όχι να γίνεται βορρά το δάσος, η δασική έκταση, στα ιδιωτικά, κακώς εννοούμενα, ιδιωτικά συμφέροντα που χαρακτηρίζονται πολλές φορές και από μία απληστία, θα έλεγα. Απληστία. Που είναι επικίνδυνη για τη φύση. Είναι επικίνδυνη για τη φύση μια τέτοια. Βέβαια, η απληστία είναι γενικώς κακό πράγμα. Γενικώς, αλλά για τη φύση λίγο παραπάνω. Για τη φύση ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι το οξυγόνο μας. Και συνιστά, θα έλεγα, ύβριν. Με την αρχαιολινική έννοια του όρου που φέρνει την έμεση. Ας πούμε λοιπόν, δεν θα έχουμε ύβριν για να μην έχουμε και έμεση. Να θεωρήσουμε ότι θα είστε πάντα
στο πλευρό των κυνηγών. Εννοείται. Εννοείται και με αυτή την έννοια είμαι και εδώ σήμερα και το ευχαριστιέμαι. Είδα και πολλούς φίλους. Έχω κάνει και φίλους τώρα και φιλίες από τους συνδικαλιστές σας και λοιπά, από τους υπολείπους και από διάφορες ομοσπονδίες, όχι μόνο της Αττικής εδώ του κέντρου, αλλά και της περιφέρειας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσταν και σήμερα εδώ πέρα μαζί. Και εγώ, κύριε Μιλιώτη, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους κυνηγούς. Να είστε καλά, εδώ κύριε. Και γενικότερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά.